Νότατε, εδεσιμότατη, αδελφοί, υποκυρίου, ηγαπημένη και η ζωήν αιώνιον τεταγμένη. Εμείς οι ιεροκήρυκες, συχνά κατά τις ομιλίες, αλλά και κατά τις συζητήσεις μας, προτρέπομαι τους συνανθρώπους να διαβάζουν την Αγία Γραφή. Έχομαι ξελαριγγιστεί φωνάζοντας, αδελφοί, διαβάστε την Αγία Γραφή. Δεν είναι κοινό ανθρώπινο βιβλίο, είναι θεόπνευστο βιβλίο. Δεν είναι λόγος ανθρώπων, είναι ο λόγος του Θεού. Η Γραφή έχει καταπληκτικά πράγματα. Έχει απίθανες προφητείες που εκπληρώθηκαν και εκπληρώνονται στις ημέρες μας. Έχει χωρία, λόγους που δεν μπορούσε να διανοηθεί η ανθρωπίνη διάνοια. Έχει ιδέες υψηλές και ευεργετικές, που αν οι άνθρωποι όλοι τις εγκολπώνονταν, θα μετέβαλαν τη γη σε παράδεισο. Η Γραφή, φωνάζομαι, είναι το ωραιότερο βιβλίο, το ασύγκριτο, το μοναδικό, το αθάνατο, το αιώνιο. Μέσα στη Γραφή βρίσκομαι την οδό και την αλήθεια και τη ζωή. Ξέρομαι από που ερχόμεθα, που ευρισκόμεθα, που βαδίζομαι. Η Γραφή έχει δύναμη να μας καρύσει την αιώνια ζωή. Τι κι αν τα λέμε, οι πολλοί, οι πλήστοι εδώ στην Ορθόδοξη Ελληνική Πατρίδα δεν έχουν όρεξη να διαβάσουν την Αγία Γραφή. Ούτε την περιέργεια έχουν να δούνε τι λέγει αυτό το πολυφημισμένο βιβλίο. Ώρες ολόκληρες χάνουν οι άνθρωποι μπροστά στο κουτί του διαβόλου. Όντως είναι κουτί του διαβόλου, όπως είπε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Ώρες πολύτιμες χάνουν παρακολουθώντας τις εκπομπές της τηλεοράσεως, της πιο ελεηνής τηλεοράσεως του κόσμου. Ώρες ολόκληρες χάνουν ξεκοκαλίζοντας τις καθημερινές κοσμικές εφημερίδες, πολυσέλιδες εφημερίδες, σεντόνια ολόκληρα από φλιαρίες και ανεύθυνα πράγματα και ψεύδι ασύστολα. Οι μεγαλύτερες ψευτρίνες στον κόσμο είναι οι ελληνικές εφημερίδες, εκτός μιας μόνον εφημερίδος. Έχει τη μικρότερη κυκλοφορία, δείκτης της καταπτώσεως του ελληνικού έθνους. Διαβάζουν επίσης οι άνθρωποι κοσμικά περιοδικά, πλήθος κοσμικά περιοδικά, εσχρά πορνογραφικά, που ντρέπεται κανείς και τα εξωφυλά τους να κοιτάξει. Διαβάζουν λογοτεχνίες και ψευδολογοτεχνίες, ποιήσεις και ψευδοποιήσεις. Τρέφονται οι άνθρωποι με άχυρα και με κόπρια και με δηλητήρια. Γραφή δεν εννοούν να ανοίξουν να διαβάσουν. Ο διάβολος τους έχει δέσει και δεν πιάνουν στα χέρια τους τη Γραφή για να τη διαβάσουν. Εισμάτιν οι προτροπές των ιεροκηρύκων, εισμάτιν οι προτροπές των πνευματικών πατέρων και διδασκάλων.
αλλά τώρα τελευταία εμφανίστηκε ένας άλλος ιεροκήρυκας. Διαφέρει πολύ από όλους εμάς τους ιεροκήρυκας. Και το κηρυγμά του διαφέρει πολύ από τα κηρύγματα όλων των άλλων ιεροκήρυκων. Και αυτός ο ιεροκήρυκας έχει παγκόσμια απήχηση. Και το κήρυγμα αυτού του ιεροκήρυκος κέντρισε το ενδιαφέρον πολλών για τη γραφή. Ποιος είναι αυτός ο ιεροκήρυκας? Όλοι έχετε ακούσει το όνομά του. Σε λίγο καιρό έγινε πασίγνωστο στην Οικουμένη. Τσερνομπίλ, έτσι ονομάζεται αυτός ο ιεροκήρυκας. Και το θέμα του κηρυγματός του, ραδιενέργεια ή άψυνθος. Στις 26 Απριλίου το ρολόγι της ανθρωπότητος, όπως ευστόχως γράφτηκε, έδειξε σχεδόν ώρα μηδέν. Μηδέν παρακάτι. Στις 26 Απριλίου έγινε το μεγαλύτερο πυρηνικό ατύχημα και δυστύχημα στον κόσμο. Ένας από τους 4-5 αντιδραστήρες της ενός πυρηνικού εργοστασίου σταθμού στη σοβιετική πόλη Τσερνομπίλ υπέστη βλάβη και άρχισε να εκπέμπει ραδιενεργά κύματα και να σχηματίζεται τεράστιο ραδιενεργό νέφος. Και το ραδιενεργό αυτό νέφος ακολούθησε κατά τη φορά των ανέμων διάφορες κατευθύνσεις και εξαπλώθηκε σε μέγα μέρος του πλανήτου. Κάποιος έγραψε στο 1/3 της γης. Τι περιέχει αυτό το ραδιενεργό νέφος? Περιέχει, λένε, ιόδιο, καίσιο, στρόντιο και πλουτόνιο, στοιχεία τρομερά επικίνδυνα για την υγεία του ανθρώπου. Τι συνέπειες έχει το ραδιενεργό νέφος? Μόλυνε την ατμόσφαιρα, μόλυνε τις θάλασσες και τα ψάρια μέχρι σε ορισμένο βαθμό. Μόλυνε τις λίμνες και τα ποτάμια. Μόλυνε και τη λίμνη του Μαραθώνος και την Ηλίκη από την οποία ιδρεύεται η Αθήνα. Μόλυνε όλη τη φύση, τα φυτά, τα λαχανικά. Τα ζώα αποτρέφονται από φυτά, μόλυνε τα γάλατα, τα κρέατα, μόλυνε τους ανθρώπους, τα πάντα μόλυνε, άλλα σε μεγαλύτερο και άλλα σε μικρότερο βαθμό. Στους τόπους που είναι κοντά στην πόλη του ατυχήματος, συνέβησαν θάνατοι. Οι Σοβιετικοί ανακοίνωσαν ότι συνέβησαν περίπου 15 θάνατοι. Δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη στους αθέους. Είναι στη θεωρία του Λένιν και του Μάρξ να αποκρύπτουν την αλήθεια και να ψεύδονται.
Η απόκρυψη της αληθείας και το ψεύδος είναι μέσα επικρατήσεως κατά το μαρξισμό και τον λενινισμό. Έγινε το ατύχημα και επί ημέρες το κρατούσαν μυστικό οι μεγάλοι ένοχοι. Τεράστιο έγκλημα εις βάρος της ανθρωπότητος. Ως φαίνεται χιλιάδες άνθρωποι απέθαναν. Στο Κίεβο κατοικούν 3,5 εκατομμύρια άνθρωποι και το Κίεβο είναι 50 χιλιόμετρα κοντά στον τόπο του ατυχήματος. Φανταστείτε πόση καταστροφή έγινε στην υγεία των ανθρώπων του Κιέβου και άλλων τόπων που είναι κοντά στον τόπο του δυστυχήματος. Πολλοί έχουν δηλητηριαστεί θανασίμως. Δεν είναι δυνατόν να διορθωθεί ή να αποκατασταθεί η υγεία τους. Τα δε αποτελέσματα της ραδιενεργίας είναι κυρίως μακροπρόθεσμα. Συντοχρόνο πολλοί θα προσβληθούν από καρκίνο των οστών, από λευκαιμία, από άλλες αρρώστιες και θα πεθάνουν και πολλά τέρατα θα γεννηθούν στον κόσμο. Και κανείς δεν ξέρει κατά πόσον επηρέασε και θα επηρεάσει την υγεία μας το ραδιενεργό νέφος που απλώθηκε στον κόσμο. Και εδώ στην Ελλάδα ήρθε το νέφος. Γιατί και εδώ υπάρχει η ασέβεια. Ήρθε και μόλυνε όλη την πατρίδα. Την Ξηρά, τη Χλωρίδα, την Πανίδα, τη θάλασσα, τα ψάρια. Και οι Έλληνες, ενώ εορτάσαμε το Πάσχα και έπρεπε να είμεθα χαρούμενοι και αισιόδοξοι, μετά το Πάσχα είμαστε κατηφείς. Είμαστε μαραμένοι. Έχουμε μία ψυχική, ακόμη πολλοί λένε και σωματική ατονία, όπως προφητεύεται σε ένα προφητικό κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης. Είμαστε μετά το Πάσχα σαν να ζούμε τη Μεγάλη Εβδομάδα. Γιατί είμαστε πολύ φιλοτομαριστές τους τελευταίους καιρούς και μας στοιχίζει η ραδιενέργεια ότι επηρεάζει την υγεία μας, ότι κινδυνεύει η υγεία μας. Μας στοιχίζει επίσης ότι δεν μπορούμε να φάμε ό,τι θέλουμε, ότι είμαστε αναγκασμένοι να τρώμε κατεψυγμένα, να τρώμε κονσέρβες, να τρώμε όσπρια, να μην τρώμε τα γαλαθινά που λέγει ο προφήτης, να μην τρώμε τα κατσίκια του γάλακτος και τα αρνάκια του γάλακτος και άλλα κρέατα και γάλατα και άλλες νοστιμάδες. Δικαία είναι η τιμωρία μας ότι νηστεύομαι μετά το Πάσχα, διότι οι πλήστοι δεν ενίστευσαν πρώτο Πάσχα. Πολλοί, πάρα πολλοί δεν ενίστευσαν ούτε τη Μεγάλη Εβδομάδα. Το Μεγάλο Σάββατο, ταξιδεύοντας στη Μακεδονία, είδα με τα μάτια μου, αδελφοί, ότι κατέβηκαν από το λεωφορείο πολλοί στην Έδισσα και έφαγαν σουβλάκια και άδειασαν το σουβλατζίδικο. Μεγάλο Σάββατο! Και τη Μεγάλη Παρασκευή πολλοί κατέλησαν τα κρέατα, σαν τα σαρκοβόρα ζώα. Θλίβεται κανείς βαθύτατα, διερωτάτε, αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι Έλληνες, δεν είναι χριστιανοί ορθόδοξοι, δεν βγήκαν από την Κολυμβήθρα. Ποιος τους γέννησε,
κάνα άγριο θηρίο τους γέννησε, κάνα λιοντάρι, κάμια λένα. Δεν τους γέννησε χριστιανός πατέρας, χριστιανή μητέρα. Δεν τους δίδαξε ότι τη Μεγάλη Εβδομάδα και μάλιστα τη Μεγάλη Παρασκευή και το Μέγα Σάββατο νηστεύουν οι χριστιανοί αυστηρότατα. Τώρα αναγκαστική νηστεία και νηστεία με φόβο και με τρόμο. Αυτές τις ημέρες κάποια ψυχή μου υπενθύμησε ένα λόγο του πατρός Αυγουστίνου. Κηρύττοντας προετών ο πατήρ Αυγουστίνος είπε σε κάποιο λόγο του: «Δεν είμαι προφήτης ουδέ Υιός προφήτου, όπως εκφραζόταν ο Αμός, αλλά σημειώστε αυτό που θα σας πω. Θα έρθει καιρός που θα βλέπουμε τα αγαθά του Θεού, τα προϊόντα της γης, και δεν θα τολμούμε να τα τρώμε και θα λέμε: θα τα φάμε ή θα μας φάνε». Ένας χριστιανός χθες μου υπενθύμησε λόγιο γερόντων που το έχει ακούσει πολλές φορές και εσείς πολύ ίσως το έχετε ακούσει. Τι έλεγαν γέροντες παλαιοί άνθρωποι? Θα έρθει καιρός που θα κρέμονται τα φρούτα μπροστά στα μάτια μας και δεν θα τολμούμε να τα φάμε. Ένας άλλος χριστιανός μου υπενθύμησε ένα λόγο του Αγίου Χριστοφόρου του Παπουλάκου. Έζησε την εποχή του Όθωνος και αγωνίστηκε στην πατρίδα για την Ορθοδοξία και υπέστη διωγμούς. Ο Άγιος Χριστοφόρος ο Παπουλάκος ήταν για την Πελοπόννησο ότι ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός για τη Βόρειο Ελλάδα. Ο Χριστοφόρος Παπουλάκος είπε: «Τα άθεα γράμματα θα καταστρέψω τον κόσμο». Είπε και πολλά άλλα θεόπνευστα λόγια, γιατί ήταν από τους Αγίους που είχε χάρισμα διορατικό και προορατικό, όπως ο Άγιος Κοσμάς. Κάτω στην Πελοπόννησο, στο άκρο της Λακωνίας, είναι μια περιοχή που ονομάζεται Καβομαλιάς. Ο χριστιανός που μου ανέφερε το λόγο του Αγίου Χριστοφόρου του Παπουλάκου κατάγεται από τον Καβομαλιά. Προ 30 ετών ο χριστιανός αυτός κατέγραψε από τη στοματική παράδοση των ανθρώπων λόγια του Αγίου Παπουλάκου. Αυτές τις ημέρες, αναδυφώντας τα τετράδια του, τα λόγια του Αγίου, του Αγίου Παπουλάκου, μεταξύ των άλλων βρήκε και αυτό το λόγο. Τον είπε ο Παπουλάκος εκεί κάτω στο άκρο της Λακωνίας: «Θα βράζει ένα καζάνι στην άκρη του κόσμου και θα χύνουν το γάλα στον Καβομαλιά». Δύο πράγματα που φαίνονται τελείως ασύνδετα. Τι σχέση θα έχει το καζάνι που θα βράζει στο άκρο του κόσμου με το χύσιμο του γάλακτος κάτω στην Πελοπόννησο? Να που ήλθε το δυστύχημα του Τσερνομπίλ να επαληθεύσει το λόγο του Αγίου Παπουλάκου. Το Τσερνομπίλ είναι στην άκρη του κόσμου, είναι. Εκεί έβρασε και βράζει ακόμη, λένε, το καζάνι. Και κάτω στον Καβομαλιά, όπου μίλησε ο Παπουλάκος, καθώς και σε άλλα μέρη, παίρνουν οι άνθρωποι το γάλα και σαν δηλητηριασμένο ραδιενεργό το χύνουν, το πετούν.
Είναι τρομερή η πίστη μας, αδελφοί. Δεν είναι παραμύθια, όπως λένε οι άπιστοι και οι άθεοι. Τα πιο χαμένα όντα, τα πιο επιπόλαια, οι πιο μεγάλοι ηλίθιοι του κόσμου, οι πιο σχιζοφρενικοί άνθρωποι, είναι οι άπιστοι και οι άθεοι. Ας ερευνήσουν να δουν ότι αυτό το λόγο τον φέρουν οι άνθρωποι στο στόμα τους στην Πελοπόννησο από γενεά σε γενεά, και κατεγράφει εδώ και 30 χρόνια και έγινε αυτές τις ημέρες. Θα βράζει ένα καζάνι στην άκρη του κόσμου και θα χύνουν το γάλα στον καβομαλιά. Η πίστη μας είναι αληθινή, είναι ζωντανή πίστη. Δυστυχής όσοι κατεφρόνησαν την πίστη και λόγω της καταφρονήσεως της πίστεως έρχονται τα μεγάλα δεινά στην ανθρωπότητα. Εξ αφορμής του μεγάλου πυρηνικού δυστυχήματος του Τσερνομπίλ, που εξαπέλυσε ραδιενεργό νέφος με ποσό ραδιενεργίας, όπως λένε, 1000 φορές περισσότερο από το ποσό της ραδιενεργίας της βόμβας της Χιροσίμα. Εξ αφορμής αυτού του γεγονότος ερωτούν πολλοί, τι λέγει η Αγία Γραφή για τα πυρηνικά όπλα, τι λέγει η Αγία Γραφή για τη ραδιενέργεια, περιέχεται καμία σχετική προφητεία μέσα στην Αγία Γραφή? Κάνω έναν κύκλο συμμελέτης Αγίας Γραφής στην Αγία Παρασκευή, στο προάστιο αυτό των Αθηνών. Έρχονται 40-45 ψυχές τακτικώς. Την προηγούμενη φορά ήταν διπλάσιες ψυχές. Τις έφερε η περιέργεια να ακούσουν τι λέει η Αγία Γραφή για την πυρηνική ενέργεια. Μας ενθουσιάζει αυτή η περιέργεια, αυτό το ενδιαφέρον να μάθουν οι άνθρωποι τι λέγει η Γραφή έπειτα από το δυστύχημα στη Σοβιετική πόλη? Δεν μας ενθουσιάζει. Πρέπει κανείς να ενδιαφέρεται για τη Γραφή από αγάπη προς το Θεό και προς το Λόγο Του. Δεν μας ενθουσιάζει επίσης το γεγονός ότι κατά καιρούς που γίνονται μεγάλες θεομηνίες, σεισμοί ή άλλα φοβερά πράγματα, τρέχουν οι άνθρωποι στην εκκλησία. Και όταν παρέλθει ο κίνδυνος, απομακρύνονται πάλι από την εκκλησία. Νομίζουν οι άνθρωποι ότι ο Θεός είναι το πιο αφελές όν και ότι μπορούν να τον ξεγελάσουν. Λάθος! Θεός ουμικτηρίζεται. Το Θεό κανείς δεν μπορεί να τον κοροϊδέψει, να τον γελάσει. Ή θα είμαι θα σταθερός χριστιανή ή δεν μας θέλει όταν κινδυνεύουμε να τον επικαλούμεθα. Όποιος είναι σταθερός χριστιανός από αγάπη προς τον Χριστό και είναι σταθερός κοντά στην εκκλησία, είναι ευλογημένος από το Θεό. Όποιος τρέχει στις ώρες του κινδύνου και απομακρύνεται κατόπιν, είναι κακοήθης άνθρωπος. Αδελφοί, όντως η Αγία Γραφή
προφητεύει τα πυρηνικά όπλα. Απόψε θα αναφέρω 3 τεμάχια από την Αγία Γραφή, πιο συγκεκριμένα από την Παλαιά Διαθήκη, τα οποία εγώ θεωρώ σαφέστερα και ισχυρότερα ως προς το θέμα των πυρηνικών όπλων. Και την επομένη ή τη μεθεπομένη Κυριακή θα αναφέρω στοιχεία από την Καινή Διαθήκη, από την Αποκάλυψη του Ιωάννου, που είναι το προφητικότερο βιβλίο το σχετικό με τους εσχάτους καιρούς. Η πρώτη προφητεία που θα αναφέρω στην αγάπη σας εν σχέση με τα πυρηνικά όπλα περιέχεται στον προφήτη Ζαχαρία. Είναι καταπληκτική προφητεία, πολύ χαρακτηριστική. Κάθε καλόπιστος άνθρωπος δεν μπορεί να φέρει αντίρρηση ότι πρόκειται για πραγματική προφητεία αναφερομένη στα πυρηνικά όπλα. Διαβάζω τη σχετική περικοπή. Ζαχαρίου, Ιώτα Δέλτα, 12. Και αυτή έστε η πτώσης, ειν κόψει Κύριος πάντα στους λαούς, όσοι επεστράτευσαν επί Ιερουσαλήμ. Τα κίσονται εσάρκες αυτών, εστικότων αυτών επί τους πόδας αυτών. Και οι οφθαλμοί αυτών ρυίσονται εκ των οπών αυτών. Και η γλώσσα αυτών τακίσεται εν το στόματι αυτών. Μεταφράζω. Αυτή θα είναι η πληγή, η συμφορά, την οποία θα επιφέρει ο Κύριος εναντίον όλων των λαών, όσοι εξεστράτευσαν κατά της Ιερουσαλήμ. Η Ιερουσαλήμ συμβολικός σημαίνει την Εκκλησία, την πίστη, τον χριστιανισμό. Θα λιώσουν, θα εξατμιστούν οι σάρκες τους προτού προλάβουν να πέσουν από τα πόδια τους, ενώ ακόμη θα στέκονται στα πόδια τους. Θα λιώσουν, θα εξατμιστούν οι σάρκες τους ακαριέως, αυτοστιγμή, εν ρηπή οφθαλμού. Και τα μάτια τους, οι βολβοί, θα λιώσουν, θα ρεύσουν, θα χυθούν σαν νερό μέσα από τις κόγχες. Και η γλώσσα τους θα λιώσει κι αυτή, θα ρεύσει, θα χυθεί σαν νερό μέσα από το στόμα τους. Δεν νομίζω να έχει κανείς αντίρρηση ότι αυτή η προφητεία είναι λίαν χαρακτηριστική των επιδράσεων επί του ανθρώπου της πυρηνικής ενεργίας. Αυτές οι συμφορές που περιγράφονται εδώ είναι λίαν χαρακτηριστικές. Η δυνατότης
να εξατμιστεί ο άνθρωπος ακαριέως, προτού προλάβει να πέσει από τα πόδια του. Υπάρχει μόνον στα πυρηνικά όπλα. Αυτά η πυρηνική ενέργεια, αυτή εξατμίζει τις σάρκες του ανθρώπου ακαριέως. Είναι δε πολύ χαρακτηριστικά αυτά που λέγει, ότι συγχρόνως λιώνουν και χύνονται τα μάτια μέσα από τις κόγχες και η γλώσσα μέσα από το στόμα. Αυτοί που περιγράφουν τις συνέπειες της ατομικής βόμβας στην Ιαπωνία αναφέρουν ως χαρακτηριστικά ότι έρευσαν, χύθηκαν τα μάτια μέσα από τις κόγχες και η γλώσσα μέσα από το στόμα. Είναι συνήθεια της γραφής όταν προφητεύει να αναφέρει καταπληκτικές, απίθανες και πολύ χαρακτηριστικές λεπτομέρειες. Εδώ είναι ειδικός επιστήμων. Ο κύριος Φράγκος είναι έτσι, κύριε Φράγκο? Είναι καταπληκτική αυτή η προφητεία ή δεν είναι? Συνέβησα. Είναι ειδικός επιστήμων και το βεβαιώνει ο κύριος Φράγκος. Για προσέξετε. Θα εξατμιστούν οι σάρκες. Γιατί αυτή η συμφορά εναντίον των ανθρωπίνων σαρκών? Διότι οι άνθρωποι μόνο τη σάρκα υπολογίζουν, όχι το πνεύμα, όχι την αθάνατη ψυχή, και όλο το βάρος ρίχνουν στη σάρκα σαν να είναι ζώα, όχι λογικές και αθάνατες υπάρξεις. Και τα πάντα κάνουν να ικανοποιήσουν όλες τις επιθυμίες της σαρκός και τις πλέον αμαρτωλές και αισχρές και διάστροφες επιθυμίες. Σαρκολάτρες είναι οι άνθρωποι των εσχάτων καιρών, και γι' αυτό εφευρέθη το όπλο που εξατμίζει τις σάρκες ακαριέως. Γιατί συμφορά εναντίον των ματιών? Γιατί να χύνονται τα μάτια ακαριέως σαν το νερό μέσα από τις κόγχες? Γιατί τα μάτια των ανθρώπων των εσχάτων καιρών δεν κοιτάζουν τα μεγαλεία του Θεού, δεν κοιτάζουν τον ήλιο και τους γαλαξίες και τα άστρα, δεν κοιτάζουν τα ωραία της γης, δεν κοιτάζουν την ανθρώπινη δυστυχία, κοιτάζουν τα αισχρά πράγματα. Πολλές αισχρές αμαρτίες έχουν τα μάτια, ώρες ολόκληρες μπροστά στις οθόνες των τηλεοράσεων και μέσα στα θέατρα και στους κινηματογράφους, και διαβάζοντας πορνογραφήματα μολύνονται τα μάτια και εισάγουν την ειδηπάθεια στον ανθρώπινο ψυχοσωματικό οργανισμό και την αμαρτία. Γι' αυτό τιμωρούνται τα μάτια. Και γιατί επίσης τιμωρείται η γλώσσα και λιώνει και χύνεται σαν το νερό μέσα από το στόμα? Γιατί η γλώσσα των ανθρώπων των εσχάτων καιρών είναι παλιογλώσσα. Δεν μιλάει για το Θεό. Όχι. Έγινε το ατύχημα αυτό το μεγάλο, φόβος και τρόμος έπεσε στους ανθρώπους. Εν τούτης οι πλήστοι άνθρωποι δεν μίλησαν για το Θεό. Δεν έσπευσαν στους ναούς να προσευχηθούν. Έσπευσαν στα σούπερ μάρκετ. Και αν άνοιξαν μερικές γλώσσες να ομιλήσουν για το δυστύχημα, μίλησαν με γλώσσα συμπαθίας προς τους αθέους. Λες και το νέφος, επειδή προερχόταν από τη Σοβιετία, δεν ήταν επιβλαβές,
αλλά μάλλον υγιεινό και μάλλον ευλογία. Δεν είμαστε άνθρωποι, δεν είμαστε άνθρωποι. Δεν συμπαθώ κανένα καθεστώς, όλα τα καθεστώτα ηλιστικά και αμαρτωλά είναι. Ο χριστιανισμός είναι το τέλειο σύστημα και αυτό τελικώς θα κατησχύσει. Αλλά οργίζεται η ψυχή καθενός ανθρώπου που έχει μέσα του αίσθημα δικαιοσύνης και ευθύτητα και ειλικρίνεια και τιμιότητα. Αν το δυστύχημα γινόταν στην Αμερική και το νεφος ερχόταν από την Αμερική και στο τελευταίο χωριό, θα γίνονταν συλλαλητήρια και διαμαρτυρίες. Έσχος στην κάποια την κατάπτωσή μας. Έχουμε καταπέσει σαν έθνος. Δεν είμαστε ούτε χριστιανοί, ούτε Έλληνες, ούτε φιλότιμοι άνθρωποι. Έρχομαι σε δεύτερη προφητεία. Περιέχεται στον προφήτη Ιωήλ, στο τρίτο κεφάλαιο. Σε αυτό το κεφάλαιο που θα ακούσετε, ομιλεί ο Θεός Πατέρας για το Πνεύμα, το Άγιο Πνεύμα και για τον Κύριο, τον Ιησού Χριστό. Στην περικοπή δηλαδή εμφανίζεται η Αγία Τριάς. Διαβάζω την προφητεία και προσέξετε να δείτε ποιο σημείο αναφέρεται στα πυρηνικά όπλα της εποχής μας. Και έστε με τα ταύτα εκχαιώ από του πνεύματός μου επί πάσαν σάρκα και προφητεύσουσιν ή ημών και οι θυγατέρες ημών και οι πρεσβύτεροι ημών ενύπνια ενυπνιαστήσονται και οι νεανίσκοι ημών οράσεις όψονται. Και επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου εν τες ημέρες εκείνες εκχαιώ από του πνεύματός μου. Και δώσω τέρατα εν το ουρανό και επί της γης αίμα και πυρ και ατμίδα καπνού. Ο ήλιος μεταστραφίσεται εις σκότος και η σελήνη εις αίμα πριν ή ελθύν την ημέραν Κυρίου την μεγάλην και επιφανή. Και έστε πάσος αν επικαλέσετε το όνομα Κυρίου σωθήσετε. Ομιλώντας ο Θεός Πατέρας λέγει ότι θα χύσει αυθόνος επάνω στη γη από τη χάρη και τα χαρίσματα του Αγίου Πνευματός του. Θα εκχύσει τη χάρη του Αγίου Πνευματός του σε όλους τους πιστούς ανθρώπους, αδιακρίτως φίλου ή κοινωνικής καταστάσεως ή ηλικίας. Και θα ομιλούν οι άνθρωποι με την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος και θα βλέπουν θεία ενύπνια και θεία οράματα. Εδώ ο Θεός Πατέρας ομιλεί για τα καλά που δίνει στον κόσμο κατά τη μεσιακή εποχή. Δίνει τη χάρη και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Δίδει αυτό τούτο το Άγιο Πνεύμα, τον ένα της Τριάδος. Δίδει και τον Κύριον Ιησούν Χριστόν. Πρώτα τον Κύριον Ιησούν Χριστόν και μετά κατά την Πεντηκοστή το Πνεύμα.
Επειδή όμως οι πολλοί δεν εξετίμησαν τις μεγάλες, τις ύψιστες δωρεές του Θεού Πατρός, ότι έδωκε τον Υιόν Του και το Πνεύμα Του στον κόσμο, γι' αυτό ως δίκαιος κριτής δίνει και δυσάρεστα πράγματα προς τιμωρίαν των καταφρονητών Του. Θα δώσω, λέγει, και τέρατα εν το ουρανό άνω και επί της γης κάτω, αίμα και πυρ και ατμίδα καπνού. Και ο λίγον προτού έλθει η Δευτέρα Παρουσία, η μεγάλη και επιφανής ημέρα του Κυρίου Ιησού Χριστού, θα σκοτιστεί ο ήλιος και θα γίνει η σελήνη σαν το αίμα. Αίμα και πυρ και ατμίδα καπνού. Τέρατα καταπληκτικά, τρομερά σημεία στον ουρανό επάνω και στη γη κάτω. Ποια είναι τα σημεία στον ουρανό επάνω? Είναι σημεία που συνδέονται με την πολεμική αεροπορία. Είναι σημεία που συνδέονται με τον πόλεμο των άστρων. Εγώ δεν είμαι σαν τους ψευδομάρτυρας του Ιεχωβά, οι οποίοι φρονούν ότι μπορούν να ερμηνεύουν όλα τα σημεία της Αγίας Γραφής και δεν είναι για αυτούς τίποτε ακατάληπτο. Εγώ στέκω με δέος μπροστά σε πάμπολα σημεία της Αγίας Γραφής. Εκείνο όμως που μπορώ να υπό με μεγάλη πιθανότητα είναι ότι το αίμα και το πυρ και οι ατμείς του καπνού υπό το φως των συγχρόνων επιστημονικών εφευρέσεων στο πεδίο της φυσικής είναι πυρηνικά όπλα και πυρηνικές καταστροφές. Θα δώσω αίμα και πυρ και ατμίδα καπνού. Το αίμα είναι σύμβολο του θανάτου. Της θανατικής καταστροφής στον κόσμο. Το πυρ και οι ατμείς του καπνού είναι τα αίτια που προκαλούν τον θάνατο. Το πυρ είναι το πολεμικό πυρ. Δεν είναι απλός πυρκαγιές. Πατρίδα μας τα τελευταία χρόνια είδε πολλές πυρκαγιές. Κάηκαν τα δάση της πατρίδος μας. Συμφορά μεγάλη. Ένα σημείο είναι και αυτό. Το πυρ δεν είναι το πυρ των ηφαιστείων. Το πυρ, επειδή πρόκειται για ημέρες πρώτης Δευτέρας Παρουσίας, είναι το μεγάλο πυρ της πυρηνικής ενεργίας. Υπό δε ατμίδα καπνού εννοείται το νέφος του καπνού που σχηματίζεται όταν εκραγεί πυρηνική βόμβα. Το εβραϊκό λέγει στήλες καπνού, νέφη καπνού. Όταν πράγματι εκραγεί μια πυρηνική βόμβα σχηματίζεται ένα τεράστιο νέφος καπνού σαν μανιτάρι και δηλητηριάζει τον κόσμο. Γι' αυτό το τεράστιο νέφος, όπως θα δούμε, ομιλεί και ιερά Αποκάλυψης. Έρχομαι τώρα
σε τρίτη προφητεία σχετική με τα πυρηνικά όπλα. Περιέχεται στο φοβερό 24ο κεφάλαιο του Ισαΐα. Αυτό το κεφάλαιο ερμήνευσα άλλοτε από αυτή τη θέση. Σήμερα θα διαβάσω όχι ολόκληρο το κεφάλαιο, το μεγαλύτερο όμως μέρος, και θα σχολιάσω χαρακτηριστικά σημεία. Αυτό το κεφάλαιο ομιλεί για παγκόσμια καταστροφή, άνευ προηγουμένο και άνευ επομένο. Θα είναι τόση η έκταση της καταστροφής, λέγει ο Ισαΐας, ώστε μετά την καταστροφή πάνω στη γη θα μείνουν ολίγοι άνθρωποι, ένας εδώ και ένας εκεί. Από την έκταση της καταστροφής, αλλά και από άλλες χαρακτηριστικές εκφράσεις, δυνάμεθα έτσι φυσικά και αβίαστα να συμπεράνομαι ότι τα όπλα της καταστροφής, της άνευ προηγουμένου και επομένου αυτής καταστροφής, είναι τα πυρηνικά όπλα. Ιδού Κύριος καταφθείρει την οικουμένη και ερημώσει αυτήν και ανακαλύψει το πρόσωπον αυτής και διασπερεί τους ενικούντας εν αυτή. Ιδού ο Κύριος καταστρέφει την οικουμένη, όχι μια χώρα, όχι δύο ή τρεις ή περισσότερες χώρες, αλλά την οικουμένη, τη γη ολόκληρη, τον πλανήτη ολόκληρο. Καταστρέφει ο Κύριος μια κυρά, μου έλεγε κάποια ευσεβής κυρία, μια κυρά με πολύ φιλοτομαρισμό, όταν άκουσε ότι ο Θεός επιφέρει καταστροφές, έδειξε ότι αποτροπιάζεται και είπε, ο Θεός δεν είναι κακός. Αλλά η ευσεβής κυρία της απήντησε, ο Θεός βεβαίως δεν είναι κακός, αλλά οι άνθρωποι είναι κακοί και κακοποιοί, και ο Θεός είναι δίκαιος, και σαν δίκαιος κριτής τιμωρεί τους κακοποιούς. Ο Κύριος επιτρέπει την καταστροφή του αμαρτωλού κόσμου. Θα ερημώσει τη γη. Και θα γυμνώσει, θα απογυμνώσει τη γη. Θα την απογυμνώσει από τα στολίδια της, από τη βλάστηση, από τα ζώα και από το σποδαιότερο στολίδι, τους ανθρώπους που καταντούν τα ασχημότερα όντα επάνω στη γη όταν γίνονται άπιστοι και ασεβείς. Και διασπερεί τους ενικούντας εν αυτοί. Ο Θεός θα αραιώσει την ανθρωπότητα και οι άνθρωποι θα είναι ένας εδώ και ένας εκεί διεσπαρμένοι επάνω στη γη. Και έστε ο λαός ως ο ιερεύς και ο πες ως ο Κύριος και η θεράπαινα ως η Κυρία, έστε ο αγοράζονος ο πολλών, ο δανείζονος ο δανειζόμενος και ο οφείλων ως ο οφείλει. Θα είναι τόσο μεγάλη η καταστροφή ώστε θα ισοπεδώσει όλες τις κοινωνικές τάξεις. Δεν θα υπάρχουν αφεντικά και υπερέτες, δανειζόμενοι και δανειστές, πιστωτές και οφειλέτες. Λοιπόν, ιερείς και λαός, θα ισοπεδωθούν οι πάντες, θα ταπεινωθούν οι πάντες, θα καταντήσουν όλοι μικροί και ασήμαντοι. Προτού έλθει η κοινωνική ισοπαίδωση των πάντων, θα προηγηθεί η ηθική ισοπαίδωση. Και η ηθική ισοπαίδωση γίνεται με την ανέδεια και την αφθάδεια και την ασέβεια. Κανείς δεν υπολογίζει τον άλλον.
όπως λέει ο λαός μας, η σκούφια σου και η σκούφια μου. Γίνεται ηθική ισοπαίδωσης. Βλέπεις τα παλιόπαιδα, κάθονται στο λεωφορείο, μπαίνει σε βάσμιος ιερεύς μέσα, δεν σηκώνονται επάνω. Γελούν και εις βάρος του ιερέως. Ισοπεδώνεται λοιπόν ηθικός ο ιερεύς με το λαϊκό, δια καταστροφής θα ταπεινωθούν και θα ισοπεδωθούν οι πάντες και κοινωνικός. Φθορά φθαρίσετε η γη, προνομή προνομευθήσετε η γη. Μεγάλη καταστροφή θα υποστεί η γη. Εξ ολοκλήρου θα καταστραφεί η γη. Το γαρ στόμα Κυρίου ελάλησε ταύτα. Αυτά τα πράγματα, λέγει ο προφήτης, όσο φοβερά και αν φαίνονται, όσο απίθανα και αν φαίνονται, εξάπαντος θα γίνουν, διότι τα είπε το στόμα του Κυρίου. Επένθησεν η γη, εφάρει η οικουμένη, επένθησαν οι υψηλοί της γης. Βλέπει την καταστροφή και το πένθος ο προφήτης ως τετελεσμένα γεγονότα και λέγει «Πένθει η γη, φοράει τα μαύρα της η γη, κατεστράφει η οικουμένη, πένθουν οι υψηλοί της γης, οι υψηλοί οι άρχοντες». Οι μεθυσμένοι από την ψευδοεξουσία και ψευδοδόξα και τις ψευδοαπολαβές του κόσμου τούτου θα ταπεινωθούν. Θα ταπεινωθεί η επιρμένη οφρίστων. Θα καταντήσουν οι τονισμένοι και θα πενθούν και αυτοί. Γιατί θα επέλθει η μεγάλη αυτή καταστροφή, το λέγει η προφητεία στη συνέχεια. Η γη νόμισε δια τους κατοικούντας αυτήν, διότι παρήλθωσαν των νόμων και ήλαξαν τα προστάγματα διαθήκην αιώνιων. Η γη γέμισε με ανομία, γι' αυτό θα καταστραφεί. Τι, ανόμησε η γη, ανόμησαν οι κάτοικοι της γης και εξαιτίας των ανόμων κατοίκων καταστρέφεται η γη. Η γη συμπαρακολουθεί την τύχη του ανθρώπου. Η γη, λέγει ο Παύλος, συστενάζει και συνοδύνει ημιν. Συγκεκριμένως, οι άνθρωποι παρέβησαν τον νόμον, ένα νόμο. Η πολυνομία είναι ανομία. Ένας είναι ο νόμος, ένας είναι ο νομοθέτης και ένας είναι ο νόμος. Παρέβησαν τον νόμο του Θεού. Αυτό είναι φοβερό, αλλά υπάρχει άλλο πράγμα, άλλη ασέβεια, πολύ φοβερότερη. Ποια είναι η άλλη ασέβεια? Στις ημέρες μας έγινε. Σε προηγουμένους αιώνας δεν έγινε. Οι προηγούμενοι αιώνες παρέβαιναν τον νόμο του Θεού. Ο σημερινός αιώνας δεν παραβαίνει μόνο τον λόγο του Θεού. Ήλαξε τα προστάγματα διαθήκην αιώνιων. Όχι μόνο οι άνθρωποι παρέβησαν τον νόμο του Θεού, αλλά άλλαξαν και τα θεία διατάγματα των αιώνιων νόμων. Μέχρι τώρα οι άνθρωποι παρέβηναν το θείο πρόσταγμα περί σεμνότητος και μερικοί τέλος πάντων εμφανίζονταν οι μη γυμνοί άσεμνοι στον κόσμο. Τώρα έκαμαν το γυμνισμό νόμο. Το κράτος το ελληνικό επιτρέπει επισήμως να εγκαθίστανται στρατόπεδα γυμνιστών στις παραλίες μας.
άντρες, γυναίκες, αγόρια, κορίτσια, ολόγυμνοι, τσίτσιδοι, όπως τους γέννησε η μάνα τους. Δύο δε αρμόδιοι, ένας της προηγουμένης κυβερνήσεως και ένας της σημερινής, είπαν ότι οι γυμνιστές είναι άνθρωποι ανωτέρας πνευματικότητος. Μη γελάτε να κλαίμε. Ο ένας από αυτούς τους κυρίους ψήφισε υπέρ των εκτρώσεων. Μέχρι τώρα πολλοί επόρνευαν, πολλοί εμίχευαν. Στην εποχή μας κατηργήθη η εντολή της μοιχείας όσον εξαρτάται από το κράτος. Και ενώ η εντολή λέγει ου μοιχεύσεις, το κράτος κατήργησε τον νόμο του Θεού και έκανε δικό του νόμο και λέει η μοιχεία δεν είναι ποινικό αδίκημα, είναι μια αθώα πράξη. Μέχρι τώρα διέπραταν οι άνθρωποι φόνος. Στην εποχή μας έκαναν και νόμο υπέρ του φόνου και κάνουν νόμο και εδώ στην πατρίδα σκοτώνουν 300-400 χιλιάδες αθώα παιδιά με τις εκτρώσεις. Ώστε η εποχή μας δεν παραβαίνει απλώς τα θεία διατάγματα, αλλά τα καταργεί και κάνει αντίθεα διατάγματα, αντιθέως νόμους. Δεν το έκαναν οι προηγούμενες εποχές. Γι' αυτό αυτή η εποχή θα υποστεί τις μεγαλύτερες συμφορές. Δια τούτο αράεδεται την υγιήν. Γι' αυτό το λόγο κατάρα θα φάγει τη γη. Ότι μάρτωσαν οι κατοικούντες αυτήν. Διότι ασέβησαν, έφτασαν στο άκρο άωτο της αμαρτίας και της ασεβίας οι κάτοικοι της γης. Δια τούτο πτωχοί έσονται οι ενικούντες επί της γης. Θα πτωχεύσομεν. Μετά την καταστροφή θα επανέλθουμε στην πρωτόγονη κατάσταση. Θα αρχίσουμε από το μηδέν και από τα στοιχειώδη πάλι. Το εβραϊκό κείμενο διαφέρει. Δια τούτο λέγει κατεκάησαν οι κάτοικοι της γης. Ότι η καταστροφή θα γίνει με όπλο που θα κατακάψει την ανθρωπότητα. Και καταληφθήσονται άνθρωποι ολίγοι. Θα καούν τα εκατομμύρια και δισεκατομμύρια των ανθρώπων και επάνω στη γη θα μείνουν ολίγοι άνθρωποι. Ενθυμούμε σε αυτό το σημείο το μεγάλο προφήτη της Ορθοδοξίας, τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό. Αρκεί ο Κοσμάς ο Ετωλός για να αποδείξει ότι η πίστη του Χριστού είναι αληθινή. Διαβάστε τις προφητείες του. Πολλές προφητείες αναφέρονται σε σύγχρονες επιστημονικές εφευρέσεις. Τι είπε ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός. Μετά το γενικό πόλεμο, τη μεγάλη καταστροφή, θα βαδίζει κανείς μισή ώρα για να βρει έναν άνθρωπο να του πει καλημέρα και να τον κάνει αδελφό του. Ούτε θα καταστραφούν τα δισεκατομμύρια των ανθρώπων και μάλιστα διαπυρός και θα υποληφθούν ολίγοι άνθρωποι. Από αυτό δεν συμπεραίνομαι ότι η καταστροφή θα είναι με τα πυρηνικά όπλα. Αυτά μπορούν να προκαλέσουν καταστροφή σε τόσο μεγάλη έκταση.
πενθύσει ίνος, πενθύσει άμπελος, στενάξουσι πάντες οι εφρενόμενοι την ψυχήν. Θα πενθύσει το κρασί, θα πενθύσει το αμπέλι, θα στενάξουν όλοι οι γλεντζέδες. Μάλιστα. Γιατί θα πενθύσει το κρασί? Διότι δεν θα υπάρχουν άνθρωποι να το πιούν, ή διότι θα καταστραφούν τα αμπέλια και δεν θα γίνεται κρασί, ή διότι αυτό το κρασί που θα γίνεται θα περιέχει δηλητήριο και δεν θα μπορούν να το πιούν οι άνθρωποι? Πέπαυτε φροσύνη την πάνων, πέπαυτε αυθαδία και πλούτος ασεβών, πέπαυτε φωνή κιθάρας. Σταμάτησε, λέγει, η χαρά και η ευφροσύνη, σταμάτησαν οι διασκεδάσεις, σταμάτησε η αυθάδεια και η αλαζονία και η προπαίτεια. Πόσο αυθάδεις είναι σήμερα οι άνθρωποι, πόσο αυθάδεις ιδίως είναι η νέα γενεά. Θα ταπεινωθεί η υπερηφάνεια, θα σταματήσει η αυθάδεια καταναγκαστικά, θα πάψει η ευφροσύνη των τυμπάνων και η αυθάδεια και ο πλούτος των ασεβών, ή διότι θα χάσουν οι ασεβείς τον πλούτο όπου θα γίνει καταστροφή, ή διότι και αν παραμείνει ο πλούτος δεν θα έχει αξία. Πέπαυτε φωνή κιθάρας, θα πάψει και η φωνή της κιθάρας. Να το πούμε με σύγχρονη γλώσσα, θα πάψουν τα μπουζούκια όπου μεταβαίνουν και οι πολιτικοί αρχοντές μας, σοβαροί άνθρωποι, και διασκεδάζουν. Εκεί λύουν τα μεγάλα προβλήματα του έθνους. Θα πάψουν τα μπουζούκια, ναι. Ισχύνθησαν ουκέπιον ίνων, κατεσχύνθησαν οι άνθρωποι, δεν έπιαν κρασί. Γιατί δεν έπιαν κρασί? Πικρώνε γένετο το σίκερα της πίνουσιν, διότι τα ποτά έγιναν πικρά σε αυτούς που έπιναν, και από τη στιγμή που έγιναν πικρά σταμάτησαν να πίνουν. Δεν νομίζετε ότι μέσα στο κρασί και στα ποτά θα εισβάλλει η ραδιενέργεια και έτσι θα γίνουν πικρά και δεν θα θέλει κανεί να πιει? Πικρόν θα γίνει και το ουίσκι, ο νοόν νοήτο, γιατί μέθησαν οι άρχοντες και δεν ξέρουν τι κάνουν σε αυτή την πατρίδα. Ηρημώθη πάσα πόλης, κλείσει οικίαν του μη εισελθήν. Θα ερημωθούν όλες οι πόλεις, θα κλείσουν τα σπίτια, θα γίνουν έρημα. Άλλοτε οι πόλεμοι εστρέφοντο εναντίον της Ήπεθρου κυρίως, εναντίον των στρατευμάτων που ήταν στην Ήπεθρο, στα ψηλά βουνά, στις κοιλάδες, στα φαράγγια. Ο νέος πόλεμος θα στραφεί εναντίον των πόλεων και μάλιστα των μεγαλοπόλεων. Μέσα στις πόλεις γίνονται οι μεγαλύτερες ανομίες και αμαρτίες. Από τις μεγάλες πόλεις και τις πρωτεύουσες προπάντων εκπορεύονται όλα τα κακά που μολύνουν και τις μικρές πόλεις και την Ήπεθρο. Γι' αυτό οι μεγάλες πόλεις θα υποστούν τη μεγάλη καταστροφή. Πάλι ενθυμούμε εδώ τον Άγιο Κοσμά τον Εντολό που είπε: οι πόλεις θα καταντήσουν σαν μπαράγγες. Ολολίζεται περί του ίνου πανταχού. Παντού, λέγει, οι γλεντζέδες θρυνούν για το κρασί. Πέπαυτε πάσα ευφροσύνη της γης, σταμάτησε κάθε ευφροσύνη, κάθε χαρά της γης. Απήλθε πάσα ευφροσύνη της γης, έφυγε, ανεχώρησε κάθε χαρά από τη γη.
και καταληφθήσονται πόλεις έρημοι και οι και εγκαταλελειμμένοι απολούνται. Παναλαμβάνει, θα μείνουν οι πόλεις έρημες και τα σπίτια λόγω της εγκαταλείψεως θα ερυπωθούν. Τα αυτά πάντα έστε εν τη γη εν μέσω των εθνών, ον τρόπον εάν τις καλαμίσετε ελέαν, ούτως καλαμίσονται αυτούς και εάν παύσετε ο τρίγητος. Αυτά όλα λέει θα συμβούν στη γη εν μέσω των εθνών. Πρόκειται για παγκόσμια γεγονότα, για παγκόσμια καταστροφή. Εδώ η παγκόσμια καταστροφή παρουσιάζεται σε δύο εικόνες. Την εικόνα του ραβδισμού ελαιοδέντρου και την εικόνα του τριγητού. Η ανθρωπότης παρουσιάζεται σαν ένα ελαιόδέντρο. Θα πάρει ο Θεός το καλάμι της οργής του και θα τεινάξει την ελιά και θα μείνει κάπου εδώ και εκεί κανένα σκαρπός, κανένα κουκούτσι επάνω στην ελιά. Άνθρωποι ολίγοι. Θα πάρει ο Θεός το όργανο της οργής του και θα τριγύσει την ανθρωπότητα σαν αμπέλι και θα μείνει κάπου εδώ και εκεί καμιά επιφυλίδα, κανένα τσαμπί. Από των πτερήγων της γης τέρατα ακούσαμεν, από τα άκρα της γης ακούσαμε φοβερά πράγματα. Ελπίστο ευσεβή, μη απελπίζεστε όμως, φωνάζει ο προφήτης. Για τον ευσεβή άνθρωπο υπάρχει ελπίδα. Καιρούσιν, ουέ της αθετούσιν, οι αθετούντες των νόμων. Αλίμονος αυτούς που δεν είναι ευσεβείς, αλλά ασεβείς, που παραβαίνουν και απορρίπτουν και αρνούνται τον νόμο του Θεού και κάνουν αντίθεο νόμο. Φόβος και βόθινος και παγής εφημάς τους ενικούντας επί της γης. Τρεις αλλεπάλληλοι κίνδυνοι εναντίον των κατοίκων της γης. Φόβος. Ήχος φοβερός λέγει το εβραϊκό. Ήχος σιρήνων, ήχος υπηρεχετικών πολεμικών αεροπλάνων. Κάποτε στην πατρίδα μου τριγούσαμε ένα αμπέλι και γινόταν άσκησης αεροπορική και πέρασαν μερικά υπηρεχητικά αεροπλάνα πάνω από το αμπέλι. Είχαν τόσο τρομερό θόρυβο που ένας απλοϊκός άνθρωπος είπε, δεν χρειάζεται λέει να ρίξουν βόμβες, να παρουσιαστεί ένας μήνος τέτοια αεροπλάνα και μόνο λέει με το θορυβό τους θα πάθουμε συγκοπή καρδίας από το φόβο μας. Βόθινος, λάκος και παγής να πιάνει τους αμαρτωλούς. Και έστε ο φεύγων των φόβων εμπεσείτε εις τον βόθινον, ο εκβαίνων εκ του βοθίνου αλώσετε υπό της παγίδος. Όταν κανείς διαφύγει τον ένα κίνδυνο θα πέσει στον άλλον. Και αν διαφύγει τον δεύτερο κίνδυνο θα πιαστεί από τον τρίτο. Οι ατομικές βόμβες έχουν τρεις ή τέσσερες κύριε Απόστολε ιδιότητες καταστροφικές, περισσότερες. Είναι το οστικό κύμα που γκρεμίζει τα πάντα, το θερμικό που καίει, το δηλητηριώδες που δηλητηριάζει θανασίμως τους ανθρώπους. Και άλλες ιδιότητες λέγει ο κύριος Απόστολος. Αν γλιτώσεις από το ένα, δεν θα γλιτώσεις από το άλλο. Ότι θηρίδες εκ του ουρανού είναι όχθησαν και συστήσετε τα θεμέλια της γης. Πολύ χαρακτηριστικός λόγος. Πάνω από τον ουρανό λέει θα ανοίξουν θηρίδες
και θα συστούν τα θεμέλια της γης κάτω. Δεν είναι οι καταράκτες του ουρανού που άνοιξαν τον καιρό του κατακλυσμού. Ο Θεός είπε δεν θα ξανακάνει κατακλυσμό. Θα κάνει όμως ο άνθρωπος πυρηνικό κατακλυσμό. Κατακλυσμό πυρηνικής βροχής. Φυρίδες νομίζω πάνω στον ουρανό στα ύψη που ανοίγουν και ρίχνουν κάτω τη συμφορά και σύονται τα θεμέλια της γης. Είναι οι θηρίδες των αεροπλάνων από όπου θα πέσουν οι βόμβες που θα σύσουν τη γη ολόκληρη. 10 υδρογονοβόμβες διάβαζα. Έχουν τόσο μεγάλη δύναμη ώστε μπορούν να καταστρέψουν ολόκληρο τον πλανήτη, έστω και αν πέσουν και οι 10 σε ένα μόνο σημείο της γης μαζί. Ταραχτή, ταραχτήσετε η γη, απορία, απορριθήσετε η γη. Τρομακτική ταραχή θα έχει η γη. Τρομακτική σύγχυση θα συμβεί επάνω στη γη. Θα τα χάσουν οι άνθρωποι. Θα είναι σαν παράφρονες. Τελειώνω με μια εικόνα τόσο επιτυχή και τόσο φοβερή εικόνα της γης. Μέσα σε λογοτεχνικά, σε ποιητικά βιβλία βρίσκει κανείς υπέροχες εικόνες. Αλλά οι ζωηρότερες, οι επιτυχέστερες εικόνες υπάρχουν μέσα στην Αγία Γραφή. Κοιτάξετε τι λέγει ο προφήτης, πώς θα καταντήσει η γη τους εσχάτους καιρούς. Έκλεινεν ως ομεθείων και κρεπαλών και συστήσετε ως οπωροφυλάκιον η γη και πεσείτε και ούμι δίνετε αναστήνε κατήσχησε γάρ επ' αυτής η ανομία. Η γη λέγει θα καταντήσει σε τέτοια κατάσταση ώστε θα είναι σαν τον μεθυσμένο, σαν αυτόν που διατελεί εν κρεπάλι μέθη. Θα κλονίζεται η γη, θα τρικλίζει η γη, θα πέσει και δεν θα σηκωθεί πλέον. Διότι επάνω στη γη κατήσχησε η ανομία, η ασέβεια, η παράβαση και η άρνηση του νόμου του Θεού και η γη εξαιτίας των ανόμων και ασεβών ανθρώπων θα καταπέσει και δεν θα ανορθωθεί πλέον. Αδελφοί, τελείωσα. Ή αν θέλει ο Θεός την επομένη ή τη μεθυπωμένη Κυριακή θα αναπτύξω το θέμα τα πυρηνικά όπλα και η αποκάλυψη του Ιωάννου. Δεν θέλω να βγείτε από αυτή την αίθουσα έτσι ταραγμένοι και απελπισμένοι. Είδατε τι λέγει ο προφήτης σε ένα σημείο της περικοπής ενώ διεκτραγωδεί τη μεγάλη καταστροφή της ανθρωπότητος. Ελπίστο ευσεβή. Για τον ευσεβή άνθρωπο υπάρχει ελπής. Ποια είναι η ελπής? Ας θυμηθούμε την άλλη περικοπή που ερμηνεύσαμε από τον προφήτη Ιωήλ. Θα συμβούν φοβερά πράγματα, λέγει ο προφήτης Ιωήλ. Σημεία εν το ουρανό άνω και επί της γης κάτω, αίμα και πυρ και ατμίδα καπνού, και ο ήλιος θα σκοτιστεί και η σελήνη. Αλλά όποιος επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί. Η ελπής του ευσεβούς είναι ο Κύριος. Δεν είναι απλώς ελπής, είναι η ελπής και είναι η ελπής της δόξης. Ο πιστός άνθρωπος όχι μόνο θα σωθεί, αλλά και θα δοξαστεί. Θα σωθεί με μια σωτηρία αιώνια, απέραντη και με μια δόξα
απερίγραπτη, αφάνταστη, όπως θα δοξαστεί ο Κύριος. Κοντά στον Κύριο θα δοξαστούν και όλοι οι πιστοί, όλοι οι ευσεβείς. Αμήν.